Με την κατάθεση από την Κυπριακή Δημοκρατία 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, το κράτος έχει γίνει με τεράστια διαφορά καταθέτης στην τράπεζα αυτή. Αυτή η μεγάλων διαστάσεων κατάθεση δίνει το μήνυμα στους υπόλοιπους καταθέτες ότι δεν έχουν να ανησυχούν για τις δικές τους καταθέσεις και ο στόχος που επιτυγχάνεται είναι να προχωρήσει η κυρίως διεργασία που είναι η εξέταση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην συνεργατική τράπεζα, να ληφθούν ψύχρεμα και με κριτήρια ωφέλειας και δημοσίου συμφέροντος οι αποφάσεις και να δούμε με ποιο τρόπο θα εμφανιστεί η συνεργατική τράπεζα ως συνεργατισμός την επόμενη μέρα στην Τραπεζική Ένωση. Αυτό που είναι σήμερα αξιοσημείωτο είναι ότι το Κυπριακό κράτος μπορεί να κάνει μια τέτοια πολιτική παρέμβαση στήριξης ενός τραπεζικού ιδρύματος, όχι για να στήριξει μόνο μια τράπεζα, αλλά κυρίως τις καταθέσεις και τους καταθέτες. Αυτή είναι η διαφορά με το 2012-2013, όταν δυστυχώς ο παλιός συνεργατισμός που ξέραμε είχε ουσιαστικά φτάσει σε ένα τέλος και στην θέση του έχουμε αυτή την κρατική τράπεζα, η οποία θα πρέπει και πάλι να μετεξελιχθεί για την επόμενη μέρα. Σημασία έχει να διατηρηθεί γενικότερα η σταθερότητα του συστήματος που έχουμε κατακτήσει με πολλές προσπάθειες και βεβαίως ταυτόχρονα θα ξεκινήσουν και οι σχεδιασμοί για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως ξεκινήσαμε, η κυβέρνηση σε συνεργασία με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, με ένα διπλό αλλά με παράλληλα σκέλη στόχο. Πρώτον, να προστατευτούν με αυστηρά κριτήρια οι πραγματικά ευάλωτοι δανειολήπτες όσον αφορά την πρώτη κατοικία, αλλά ταυτόχρονα να οδηγηθούν οι υπόλοιποι που εκμεταλλεύονταν το σύστημα να αποπληρώσουν τα δάνειά τους και έτσι να έχουμε και μία εξυγένση του συστήματος.